Γεια σας φίλοι μου! Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ, στα στούντιο της pcmvideo.webtv.gr, όπως κάνουμε κάθε φορά άλλωστε, για να σας δείξουμε ακόμα ένα βίντεο, να σας δείξουμε ακόμα μία συνταγή. Μία συνταγή λοιπόν, χωρίς μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Δεν θα χρειαστεί να σπαταλήσετε πολλά χρήματα για να φτιάξετε τη συγκεκριμένη συνταγή. Είναι μία δοκιμασμένη συνταγή που θα την ευχαριστηθείτε και εσείς που θα τη φτιάξετε, αλλά και η οικογένειά σας, και μπορείτε να την παρουσιάσετε στους φίλους σας. Πάμε λοιπόν κοντινό πλάνο η κάμερα να δούμε τι υλικά θα χρησιμοποιήσουμε, πώς θα εξελιχθεί η συνταγή και πώς θα σας παρουσιάσουμε στο τέλος το πιάτο μας. Πάμε λοιπόν κοντινό πλάνο να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Για πάμε! Σήμερα λοιπόν φίλοι μου θα σας δείξουμε πώς θα κάνετε σπιτικά μπέργκερ, τα οποία δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις έξω τις εταιρείες που τα φτιάχνουν και πάτε και τα τρώτε. Λοιπόν, με υλικά αχνά τα οποία έχετε πάρει εσείς οι ίδιοι και ξέρουμε ακριβώς τι φτιάχνουμε και από πού είναι για να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Έτσι θα γίνουν πολύ ζουμέρα, πολύ όμορφα, ωραία γευστικά και μπορείτε να τα δώσετε και στα παιδιά σας. Λοιπόν, εδώ, φρέσκο μαρούλι, καθαρισμένο πλυμμένο, μια έτοιμη σάλτσα για μπέργκερ. Μπορούμε να φτιάξουμε, εάν δεν θέλετε να πάρουμε έτοιμη, σε ένα μπολάκι βάζουμε μουστάρδα, κέτσαπ και μαγιονέζα, το ανακατεύουμε και είναι το ίδιο πράγμα. Μία ντομάτα, θα την κόψουμε για τα μπέργκερ μας, δύο ψωμάκια πολυτελείας από το φούρνο, πάρα πολύ ωραία μαλακά, αλλιώς θα χρησιμοποιήσουμε ψωμάκια εδώ πάρα πολύ ωραία μαλακά από το σούπερ μάρκετ. Ή θα φτιάξουμε τα δικά μας, υπάρχει συνταγή, θα την ανεβάσω, θα τη δείτε. Φρέσκια ρίγανη που θα ρίξουμε στο κιμά, έτσι, ένα κρεμμύδι άσπρο, αλάτι, πιπέρι, φρέσκο ελαιόλαδο από το χωριό, πολύ λίγο θα ρίξουμε και έχουμε και τον κιμά γύρω στα 400 γραμμάρια, το μπέικον και το τυρί που θα βάλουμε πάνω από τα μπιστέκια, απλά επειδή είναι καλοκαίρι θα έχουμε στο ψυγείο, δεν θέλω να τα βγάλουμε έξω, τα έχουμε στη συντήρηση στο ψυγείο. Λοιπόν, μην καθυστερούμε, πάμε να σας δείξουμε πώς θα φτιάξουμε τα πανέμορφα ζουμερά και λαχταριστά μπέργκερ. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε για πρώτη φάση είναι να βάλουμε το τηγάνι μας χωρίς ελαιόλαδο στη φωτιά να ζεσταίνεται και να πάρουμε το κρεμμύδι, το οποίο θα το κόψουμε στη μέση, ακριβώς εδώ, έτσι όπως το βλέπετε. Θα καθαρίσουμε το κρεμμυδάκι μας, εδώ. Απ' έξω, θα βγάλουμε αυτό, είναι άσπρο μαλακό κρεμμύδι, έτσι το πρώτο μέρος το βγάζουμε γιατί δεν είναι τόσο καλό. Τώρα λοιπόν, όπως είναι το κρεμμύδι μας έτσι, δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο, θέλουμε να το κόψουμε σε λεπτές φέτες, βλέπετε. Έτσι όπως το βλέπετε, σε λεπτές φέτες, γιατί θα το ρίξουμε στο τηγάνι και θα καραμελώσουμε τα κρεμμύδια μας. Δείτε λοιπόν πως θέλουμε τα κρεμμύδια μας, έτσι σε μεγάλες φέτες κομμένες, διότι θα τα ρίξουμε στο τηγάνι να καραμελώσουν μαζί με ζάχαρη και λίγο βαλσαμικό οξύδι, για να τα βάλουμε στο τέλος από πάνω από το μπιφτέκι και να σκεπάσουμε με το καπάκι με το ψωμί και θα είναι τέλεια. Δείτε τα λίγο πως είναι. Δείτε λοιπόν πως είναι τα κρεμμύδια μας, έτσι έχουμε ρίξει το βαλσαμικό ξύδι, έχουμε πάρει αυτό το καφέ χρώμα, έχουμε ρίξει μέσα το ελαιόλαδο που δεν το αφήσαμε να καεί. Αυτό που θέλουμε να γίνει είναι να καραμελώσουν τόσο πολύ καλά που να γίνουν σαν μαρμελάδα. Θα τα αφήσουμε αρκετά. Εντάξει. Δείτε λοιπόν πόσο ωραία έχουν γίνει τα κρεμμύδια μας. Έχουν πάρει αυτό το καφετή χρώμα, έχουν μελώσει, έχουν μαλακώσει πάρα πολύ. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή κλείνουμε το μάτι, δεν χρειάζεται άλλο να καούνε, έχουν τσιγαριστεί πάρα πολύ καλά, έτσι και θα τα βάλουμε σε ένα μπολάκι να κρυώσουν και να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε έχουμε πολύ καλό
μοσχαρίσιο κιμά, μόνο μοσχαρίσιο κιμά, με λίγο λιπάκι, έτσι. Λοιπόν, από το σημείο Λάπα ή Κτένι, αν θέλετε, θα ρωτήσετε το χασάπι σας ή στο σούπερ μάρκετ όπου το πάρετε. Λοιπόν, δεν κάνουμε ιδιαίτερα τρελά πράγματα, έτσι. Αυτό που θα κάνουμε είναι να ρίξουμε λίγο αλατάκι από πάνω, αυτό, φρεσκοτριμμένο πιπεράκι, που πάει πάρα πολύ, μην το τσιγκουνεύεστε. Δεν θα ρίξουμε τίποτα περίεργα μπαχαρικά και λίγο φρέσκια ρίγανη από τη Χίο. Αυτό. Όποιος θέλει μπορεί να ρίξει και κόκκινο πιπέρι. Έτσι. Εγώ δεν θα ρίξω. Και όπως είναι λοιπόν τώρα, αρχίζουμε και το ζυμώνουμε το κιμά μας. Έτσι. Εδώ με τα χέρια μας. Μαλακά, έτσι. Μην φανταστείτε ότι ζυμώνουμε κανένα ψωμί. Έτσι. Εδώ στο χαρτί του, που είναι και για να μην χαλάμε άλλα μπολ και να ανακατεύουμε, γιατί αυτό λιστράει και φεύγει εύκολα. Έχουμε πάρει 400 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο, έτσι, το ανακατέψαμε λοιπόν τώρα και κάνουμε αυτό εδώ όπως το βλέπετε. Είναι έτοιμος ο κιμάς μας. Αυτό είναι, δεν χρειάζεται περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, και τώρα παίρνουμε λίγο κιμά, έτσι. Αυτό θα βγάλει 3 χάμπουργκερ περίπου από ό,τι βλέπω. Αν θέλετε πιο μεγάλα, το κάνετε με 2 εσείς. Εντάξει, αλλά εγώ θέλω να κάνω 3. Λοιπόν, και πλάθουμε έτσι με το χέρι μας, ώστε να δημιουργήσουμε ένα μπαλάκι εδώ, το οποίο θα το πιέσουμε λίγο με το χέρι μας και θα γίνει αυτό το χαμπουκεράκι. Να το. Δεν θέλει παραπάνω, λίγο πίεσμα θέλει, έτσι και έτσι, έτσι. Και μετά έτσι λίγο με το χέρι μας, δεξιά και αριστερά, και είναι έτοιμα. Τα βλέπετε. Τα βλέπετε πόσο ωραία. Να το. Κοίτα πόσο ωραίο έγινε. Το βλέπεις, πόσο ωραίο έγινε. Έτσι, έχουμε το ένα. Και αυτό στη μέση. Αυτό θα βγάλει πάλι 2. Δείτε τα λοιπόν. Έχουμε βγάλει 1, 2, 3 μπιφτεκάκια. Τέλεια. Έτσι. Λοιπόν, δεν τα πειράζουμε. Όπως είναι, τους έχουμε δώσει το σχήμα που θέλουμε. Και τώρα αυτό που θα κάνουμε, βάζουμε το τηγάνι όπως το είχαμε από τα κρεμμύδια πάλι στη φωτιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλοι μου. Και έχουμε βάλει το τηγάνι στη φωτιά, σε φωτιά πάνω από το μέτριο, όχι τέρμα, για να μην κάψουμε τα πιστέκια μας, και το έχουμε αφήσει όπως την προηγούμενη φορά. Μετά τα κρεμμύδια θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο μόνο, τίποτα άλλο. Λοιπόν, έχουμε βάλει το τηγάνι πάνω να έρθει σε θερμοκρασία, ρίχνουμε ελάχιστο ελαιόλαδο, διότι θα βγάλει και το πιστέκι από μόνο του, έτσι, αυτό. Δεν χρειάζομαστε περισσότερο και με τη σπάτουλα την πλαστική το πάμε γύρω γύρω εδώ. Λοιπόν, τα μπιφτέκια, να ξέρετε, δεν χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο για να γίνουν, έτσι, το maximum 6 με 7 λεπτά κάθε πλευρά. Αν το κάνουμε και το βάλουμε να ψηθεί πάνω από 7-8 λεπτά, θα σας γίνει ξερό και δεν θα είναι ζουμερό μέσα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα μπιστέκια μας. Έχει κάψει αρκετά, είπαμε, πάνω από το μέτριο η φωτιά, όχι τέρμα. Και με τη σπάτουλα την πλαστική το πιέζουμε λίγο, έτσι. Εδώ το ένα, εδώ το άλλο και εδώ και το δεύτερο και το τρίτο. Δεν γυρνάμε συχνά, έτσι. Στα 6 λεπτά θα γυρίσουμε και την άλλη πλευρά και θα βάλουμε και το τυρί να λιώσει από πάνω. Αυτά λοιπόν είναι τα μπιφτεκάκια μας. Τα έχουμε βάλει στο τηγάνι
είπαμε για 5 και 6 λεπτά η κάθε πλευρά και θα τα αφήσουμε να γίνουν. Όταν θα τα γυρίσουμε, μετά από λίγα λεπτά θα βάλουμε και το τυράκι πάνω να λιώσει. Θα το δείτε στη συνέχεια. Μπορούν να κλείσουν. Έτσι, βάζουμε και εδώ. Και τώρα λοιπόν, ανάλογος με το μέγεθος, τοποθετούμε και την ντομάτα. Εδώ θέλει μικρή ντομάτα, δεν θέλει μεγάλη. Την βάλουμε εδώ. Εδώ. Και δεν πειράζει και άμα βγαίνει έξω. Εδώ. Έτσι.
Γιατί βάζουμε ντομάτα κάτω? Άμα τη βάλουμε από πάνω δεν θα κλείνει. Λοιπόν, και τώρα έχουμε στραγγίσει από το τηγάνι τα μπέργκερ, ένα εδώ και ένα εδώ. Ω, δείτε τα, όνειρο, όνειρο. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε? Έχουμε βάλει το μαρούλι, την ντομάτα και τα μπιφτέκια με τα χαμπούκια. Πάμε λοιπόν στα κρεμμύδια που τα έχουμε καραμελώσει και βάζουμε από πάνω. Και σ' αυτό. Αυτά είναι. Αυτά είναι, δεν σας λέω τίποτα. Κάνω υπομονή να δοκιμάσω. Καλλιτέχνημα. Τώρα λοιπόν, βγάζω τα σκεπάσματα, τα βλέπετε εδώ, και ρίχνω πάλι ο λίγος σος, έτσι, πολύ λίγος σος. Μην φανταστείτε πάρα πολύ, γιατί δεν θέλουμε να τρέχουμε τα ζουμιά. Έτσι, ίσα να πέσει λίγο αυτό. Δείτε τα. Δείτε τα. Αυτά είναι τα πρώτα δύο μπέργκερ σπιτικά που φτιάξαμε. Είναι πεντανόστιμα. Τα κρεμμύδια έχουν πέσει από πάνω και έχουν καραμελώσει. Έχει μπει η σάλτσα, έχει τηγανιστεί και έχει φτιαχτεί το μπέργκερ πάρα πολύ ωραία. Από κάτω υπάρχει ίσως και η ντομάτα και το μαρούλι. Είναι τέλεια. Δείτε τα λοιπόν πόσο ωραία είναι. Πάμε να τα δούμε και ένα κοντινό πλάνο λοιπόν. Τα μπέργκερ μας, έτσι όπως είπα, είναι ψωμάκια φούρνου. Εσείς μπορείτε να βάλετε και ψωμάκι από το σούπερ μάρκετ. Έτσι άμα το ξεσκεπάσω αυτό, δείτε. Δείτε πως είναι μέσα. Τέλειο. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τη δοκιμή μας, να δούμε τι φτιάξαμε. Γεια σας μάγκες! Υπέροχα! Αυτό δεν θα το πειράσω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, θα το πάει κάποιος άλλος. Και θα δοκιμάσω αυτό εδώ, με το ψωμάκι του φούρνου. Τέλεια. Τα κρεμμύδια είναι τόσο γλυκά και μαλακά που ταιριάζουν με τη σως και το μπιφτέκι απόλυτα. Δείτε μέσα. Δείτε μέσα πώς είναι. Το μπιφτέκι είναι τραγανό απ' έξω και από μέσα πάρα πολύ ζουμερό. Καλύτερο από τα δικά μας μπέργκερ. Δείτε εδώ τα κρεμμύδια και εδώ το μπέργκερ. Βλέπετε το μπέργκερ. Η συνταγή θα τη βρείτε από κάτω από τα στοιχεία του βίντεο, έχουμε βάλει link. Θα οδηγηθείτε στο blog μας και θα δείτε αναλυτικά φωτογραφίες και τη συνταγή. Τα ξαναλέμε. Γεια χαρά! Άλλο ένα βίντεο και σήμερα φίλοι μου. Άλλη μία συνταγή έφτασε στο τέλος της. Το βίντεο το παρακολουθείτε από το ιδιωτικό μας κανάλι στο ίντερνετ, στο δικτυακό μας κανάλι pcmvideo.webtv.gr. Η συνταγή με εικόνες αναλυτικά και με κείμενο
θα μπορείτε να την παρακολουθήσετε στην επαγγελματική μας σελίδα στο Facebook Παπάκι Σεφ Αλέξιος Νικολουτσόπουλος. Επίσης, αν γουγκλάρετε Παπάκι Σεφ Αλέξιος Νικολουτσόπουλος στο ίντερνετ, θα οδηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και ειδικά στο blog μας, όπου εκεί μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη συνταγή που φτιάξαμε σήμερα, αλλά και πολλές άλλες ενδιαφέρουσες συνταγές. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, ευχόμαστε καλή δύναμη, να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ γρήγορα. Γεια χαρά!